πήραν τη φωτιά. Αυτό εδώ πέρα έσπασε σε δύο μέτωπα. Ένα που είναι προς τη θέα με κατέβηση στα βασιλικά και ένα έχει μπει μέσα σε μια ρεματιά, η οποία τώρα ουσιαστικά το μόνο ενεργό μας μέτωπο. Τα υπόλοιπα όλα είναι σε ύφεση, διορθώστε με. Εδώ στην Τραχομακεδόνα κάναμε αντιπυρικές κόψεις με κανονικά, να μας σίγουρα δεν μας κεφίλουν από το Ολυμπιακό χωριό. Και εδώ έγινε μάχη και είχαμε και τις μεγαλύτερες ζημίες, εκενώσεις, σπίτι-σπίτι. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα. Η δουλειά που έγινε από τα πεζοπόρα και στα τέσσερα μέτωπα έφερε καρπούς. Από τα τέσσερα μέτωπα το ξημέρωμα μας βγήκε με ένα ενεργό, τα υπόλοιπα σε ύφεση. Υπάρχει πάρα πολύ ακόμα δουλειά να κάνουμε μέσα στο πεδίο, μέσα στις ρεματιές. Και νομίζω ότι οι άντρες και οι γυναίκες του περιοριστικού σώματος, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι, προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προχωρήσαμε σε επιπλέον απομακρύνσεις και κενώσεις. Καταλαβαίνετε ότι το θερμικό φορτίο ήταν μεγάλο, μας βοήθησε το γεγονός ότι οι άνεμοι είχαν πέσει, υπήρχε μια σχετική άπνοια, είχε ανέβει σχετικά η υγρασία και με τη δουλειά που έγινε από τα πεζοπόρα νομίζω ότι καταφέραμε και μειώσαμε τα μέτωπα. Γι' αυτό και πλέον τα εναέρια έχουν μια συγκεκριμένη αποστολή να κλείσουν λίγα και τα μέτωπα αυτά, ώστε να πάμε σε μια τουλάχιστον οριοθέτηση της κατάστασης. Θέλω ευχαριστώ στις γυναίκες και στους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος. Έγινε μια πολύ σημαντική δουλειά όλο το βράδυ, κυρίως από τα πεζοπόρα τμήματα. Αντιμετωπίσαμε μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά σε συνθήκες ακραίου καύσωνα. Είναι οι πιο εφιαλτικές πυρκαγιές αυτές, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα περιαστικά δάση. Κρατώ ως θετικό το γεγονός ότι, δόξα τω Θεώ, μέχρι σήμερα μέχρι στιγμή δεν είχαμε καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής. Το σύστημα των εκενώσεων δούλεψε υποδειγματικά. Οι κρίσιμες υποδομές μας άντεξαν. Από εδώ και στο εξής θα ξεκινήσει άμεσα η δουλειά της καταγραφής των ζημιών. Τα σπίτια θα ξαναφτιαχτούν. Το δάσος με τον χρόνο θα ξαναγίνει. Όμως τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας. Έχουμε κάποιες μέρες ακόμα καύσωνα, μετά θα αρχίσουν οι άνεμοι. Βγάλει παραπέρα. Τώρα εδώ σας το λέω, μπορεί να το βγάλει παραπέρα. Πρέπει να σε επιτρώσει. Ευχαριστώ. Όχι, εκεί είμαι πολύ λερωμένος. Δεν πειράζει. Καλώς τους. Χαίρετε. Γεια σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ.